υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός που μας προκάλεσε τα πάντα. Έχει αποφασιστεί και άλλη διαδικασία. Έχουν χωρίσει δυστυχώς οι δημάρχοι τη δημοτική περιφέρεια στην Ελλάδα. Το δικαίωμα, ο Φοσδά δηλαδή, έχει χωρίσει την περιφέρεια. Και είμαστε η μόνη περιφέρεια που τεθεί δεν έχει περιφέρεια τη εκλογή του χώρου, τη διαδικασία, όλα αυτά τα πράγματα. Προέβη στον διαγωνισμό το διεθνή. Και ανάδοχο είναι και αυτό. Τι έκανε τώρα, ψάχνει να δει τα λεφτά. Λεφτά δεν έχει. Θέλει δε βέβαια να περάσει από τη Βουλή μια απόφαση, ήθελε. Προκειμένου να μας δεσμεύσει τα τακτικά έσοδα να παίρνει το ελάχιστο κειμένη ποσότητα, λες και ο κόσμος. Μα είναι δυνατόν. Αυτά είναι απεικιοκρατικές διαδικασίες έχουμε εδώ πέρα. Έτσι. Και βέβαια κανείς δεν συμφωνεί, είτε να δεν πει τα 100 εκατομμύρια που είναι απαραίτητα, τα 67 το κράτος τα έχει στην Βουλή όσον αφορά την επιδότηση, και δεν προχωράει τίποτα. Με αποτέλεσμα, εγώ, όχι Τρίπολη, έτσι, ο μοναδικός Δήμος, μη έχοντας ούτε καν παράδοση, γιατί τι καραδείγμα. Έχουμε ένα παράδειγμα, έχουν αποδοθεί και αυτοί βέβαια για επιμέρους, για την διάμεση διαχείριση μέχρι τη λειτουργήση του εργοστάσεων. Σου λέει γιατί να αναπληρώνω εγώ 50 και 60 ευρώ και 40, ας τα τζάμπα τα ρίχνουμε τα χώνουμε. Τα χώνουμε όλοι. Όλοι κάνουν τη δουλίτσα. Με ελάχιστο κόστος. Αλλά το πρόσωπο του Δήμου. Αλλά το πρόσωπο του Τρίπολη. Έτσι και εμάς μας στοιχίζει 100 ευρώ. Και γιατί δεν πάνε στα πρόσωπα να ρίξουν στην περιφέρεια που είναι Δήμου. Δεν τα λέει το ελαστικό. Αυτή είναι η ευχαρίστηση. Εγώ βέβαια έχω προχωρήσει άμεσα στη δική μου διαχείριση. Έχω πάρει το δημόσιο στα 5 θέματα. Τελειώνει τώρα τις επόμενες μέρες. Έχω βάλει περιμετρολογική. Προσπαθώ να κάνω σαν Δήμος την διαχείριση την υπόλοιπη. Και βέβαια τη στιγμή που η Περιφέρεια Αττικής και η ΔΟΥ μας έκοψε τη φυγή, συζήτησα με 6 μήνες προθεσμία, δηλαδή για να πάμε με 6.000 τόνους. Αυτά. Προκειμένου να. Είναι τεράστιο κόστο, θέλει να μπορούσε. 100 ευρώ το τόνο φτάνει. Δηλαδή να καταλάβετε ότι η σάτα του Δήμου είναι 700-800.000. Ναι. Το κόστος της διαχείρισης είναι 1.800 το χρόνο. Δηλαδή δύο φορές τη σάτα. Τι σημαίνει αυτό, ότι πλέον μας ακυρώνει τη χρηματοδότηση που έχουμε για τα χωριά μας και για την πόλη μας και στο διπλάσιο πληρώνουμε μόνο τη μεταφορά. Και το παράλογο είναι ότι έχει δώσει τη διαχείριση στην περιφέρεια. Ναι, αυτό δεν φταίει η περιφέρεια. Δεν φταίει η περιφέρεια, φταίει οι δημάρχοι. Φταίνε. Γιατί επεμβολήσαν το δικαίωμα αυτοί να έχουν τον πρώτο λόγο και να αποφασίσουν. Ω ΦΟΣΔΑ υπάρχει. Αλλά έχει δώσει το δικαίωμα, έτσι θυμάσαι παλιά με απόφαση τη Δημοτική, είχε ο Τροπάγκαλο, είχε ορίσει την περιφέρεια, δεν υπέφτουν εδώ, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώ τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα απορρίμματα. Βέβαια έχουμε λύσει. Έχω άλλη λύση. Και θα σου προτείνω αφού αντεοδοτήσω το χώρο. Ήρθε ξένη εταιρεία και μου λέει δώσ' μου τα σκουπίδια. Θα τα κάνω πέντε, θα κάνω δύο κάψου και σε πληρώνω. Αυτό λέω. Κάνω. Αυτό λέω. Το τραγικό της υποθέσεως που ο κ. Σαμαράς επέλεξε να βγάλει το τηλεοπτικό σποτ συνομιλώντας με ένα έφηβο. Την ίδια στιγμή που φοβούμενος την ψήφο των εφήβων απέκλεισε τους 18άρδες από την ψήφο όπως απέκλεισε και τους 300.000 Έλληνες μετανάστες, νέους επιστήμονες που φύγανε λόγω της κρίσης και της πολιτικής που ίδιος άσκησε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει πλέον με ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών, δεν μπορεί να απορροφήσει και λόγω της οικονομικής κρίσεως τόσους μετανάστες και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Η λύση είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη συνθήκη της επαναπροώθησης, όσοι είναι υποχρεωμένοι δηλαδή, να παίρνει πίσω αυτού που συλλαμβάνονται σε ελληνικό χώρο οι λαθομετανάστες που περνάνε από την Τουρκία άμεσα, εφόσον η Ευρώπη δεν πιέζει την Τουρκία να εφαρμόσει τη συνθήκη της επαναπροώθησης και τη συνεχίζει από τη μια μεριά τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα προς την Τουρκία και από την άλλη μεριά βλέπουμε να συνεχίζει να χρηματοδοτεί με προγράμματα την Τουρκία αντί να την μπλοκάρει και να μπλοκάρει και κάθε συζήτηση ένταξης προκειμένου να εφαρμόσει την διμερή συμφωνία που έχει υπογράψει. Η λύση είναι μία. Η λύση είναι η αναστολή τη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Εδώ βρισκόμαστε προστατευμένοι στο κέντρο τη Πελοποννήσου. Θέλω να πω τι σημασία είχε η λειτουργία τη ΣΕΡΑ σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Με το που σταμάτησε η ΕΡΑ στη Θράκη, ακουγόντουσαν τα τουρκικά κανάλια. Μόνο. Με το σταμάτησε η ΕΡΑ Αιγαίο, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ήταν υποχρεωμένα να ακούν την τουρκική κρατική τηλεόραση και την τουρκική ραδιοφωνία. Με το που σταμάτησε η ΕΡΑ Χανίων,
τα καράβια από το Σουέζ μέχρι τη Μάλτα με ελληνικά πληρώματα δεν είχαν πρόσβαση στην ελληνική δισεογραφία. Για μας λοιπόν η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει αύριο, την επόμενη μέρα των εκλογών, βεβαίως χωρίς τις παλιές αμαρτίες, χωρίς τα ρουσφέτια των εκάστοτε κυβερνώντων, προκειμένου να ενημερώνει τον ελληνικό λαό ως οφείλει. Εγώ θα τους πρότεινα να κλειδώσουν τους παππούδες τους στο σπίτι την Κυριακή των εκλογών, διότι πολλοί εξ αυτών έχουν μπει στη λογική ότι είχαμε 4 πιάτα φαΐ, μας κόψαν τα 3, προκειμένου να προστατεύσουμε το 4ο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πληγώνουμε την πατρίδα μας και να διαλύουμε το κοινωνικό ιστό. Πρέπει να επέλθει κοινωνική δικαιοσύνη. Και για να γίνει αυτό, στα χέρια πρέπει να πάρουν οι νέοι τα πράγματα. Για να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, υπάρχει ένας τρόπος. Η ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Η οποία ενεργή συμμετοχή στα κοινά δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι μια υποχρέωση. Είναι μια υποχρέωση των πολιτών. 100.000 νέοι δεν θα ψηφίσουν γιατί ο Σαμαράς τους έκοψε. Τους 18άριδες. 300.000 νέοι που φύγαν μετανάστες στο εξωτερικό και συνήθως επιστήμονες, δεν θα ψηφίσουν γιατί η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να ψηφίσουν γιατί ήταν επικίνδυνοι για αυτούς. Εάν και οι υπόλοιποι νέοι με τη δική τους βούληση δεν ψηφίσουν, τότε μπορούμε να παραδώσουμε την Ελλάδα στους 80άριδες και να κλείσουμε το μαγαζί.